Συστηματική παραβίαση των αρχών χρηστής διοίκησης, αδιάφορη στάση απέναντι στα παράπονα των ασθενών, αντιειδεολογικές συμπεριφορές και συγκάλυψη γεγονότων διαπιστώνει η Επίτροπος Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από διερεύνηση σωρίας παραπώνων πολιτών εναντίον των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο. Το έχω συναντήσει μετά από τη διερεύνηση πολλών παραπώνων. Δυστυχώς φαίνεται να μην δίδεται η πρέπουσα σημασία. Υπάρχει γενικά μια αδιάφορη στάση και μια τιμωρησία. Το τελευταίο παράδειγμα για το οποίο η Επίτροπος έχει αποστείλει έκθεση με αποδέκτη την αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας είναι η περίπτωση γυναίκας ασθενούς, η οποία εισήχθη δύο φορές στο Τμήμα Πηγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και πήρε εξιτήριο μετά από εξέταση. Ακολούθως μετέβησε σε ιδιωτική κλινική, όπου υπευλήθη σε χειρουργείο και τις δύο φορές. Η έρευνα του Υπουργείου μετά από καταγγελία της ασθενούς περιορίστηκε στην καταγραφή της άποψης του θεράποντος ιατρού, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε το παράπονο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσε να υπάρξει αντικειμενική εξέταση αυτού του αιτήματος με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπήρχε κανένα απολύτως εχέγγυο για αμερόληπτη και αντικειμενική κρίση. Ο Αντέν επικοινώνησε με το Υπουργείο Υγείας, το οποίο ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαδικασία μελέτης της συγκεκριμένης και άλλων παρόμοιων εκθέσεων και επιφυλάχθηκε να απαντήσει. Το χρονικό περιθώριο που έχει δώσει η Επίτροπος στη διεύθυνση του Υπουργείου για να απαντήσει εκπνέει σε 3 μέρες.